Σε θέλει το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αυτό θα δούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καρμίρης, μελετολόγος medium, χαρτομάτης και αναλυτής ταρό από το Πρόγνωση και θα κάνουμε ένα γρήγορο βίντεο πριν μπούμε στο επόμενο ραντεβού. Λοιπόν, θα το κάνουμε με χαρτομαντία και θα το κάνουμε με τη διπλή τράπουλα. Δύο τράπουλες μαζί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα σας δείξω εδώ πέρα το έλαιο για προστασία και καθαρισμό, που είναι πάρα πολύ ωραίο σε μυρωδιά, αλλά είναι και πάρα πολύ ισχυρό σε αποτελεσματικότητα. Προστασία και καθαρισμό από άσχημες αρνητικές ενέργειες, ρουσουλιά, γλωσσοφαγία, κακό μάτι, κάθε είδους μαγεία και από κατάρες. Και αυτό είναι για λύσιμο. Λοιπόν, οπότε θα μπορέσετε και να λυθείτε από οτιδήποτε έχετε πάνω σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε θέλει. Θα το κάνουμε με ρηξίματα. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Κόβω. Λοιπόν, εδώ μου δείχνει το κομμάτι, ναι, ότι το άτομο αυτό σε θέλει και μου δείχνει εδώ πέρα και με δόλο ίσως να προσπαθήσει να σε προσεγγίσει αν έχετε χωρίσει ή μια επανασύνδεση. Και σε θέλει και είναι κολλημένο μαζί σου, μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι και θέλει την εύνοια της τύχης να ξεπεραστεί κρίση μεταξύ σας, οποιαδήποτε μορφή κρίση είναι αυτή. Άρα ναι, εδώ πέρα βλέπω ότι σε θέλει. Και μου βγάζει και το κομμάτι εδώ πέρα και σε κάποιους που ή και η υπόθεσή σας, δηλαδή έχετε γνωριμία και σε επαγγελματική συνεργασία είναι, αλλά και γνωριμία να ξέρεις, ναι, σε θέλει. Αν νομίζεις ότι ναι, είμαστε στην ίδια δουλειά και με κοιτάει και αυτά, δεν ξέρω αν με θέλει ή όχι, εδώ βγάζει ότι σε θέλει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σένα που επέλεξες το δεύτερο ρίξιμο. Εδώ μου δείχνει τέλος ενός κύκλου ή ξεκίνημα ενός καινούριου. Άρα θεωρώ το συγκεκριμένο άτομο σε σχέση με σένα ότι είναι σαν να μην τον ενδιαφέρεις. Για να δούμε όμως. Ναι, αυτό βλέπω. Εδώ μου δείχνει δεν είναι το κομμάτι ότι σε θέλει. Μου βγάζει όμως ότι μπορεί να υπάρχει μια επικοινωνία όταν αυτό το άτομο εδώ πέρα θα έχει άδειο κρεβάτι ή σε θέλει για όταν μόνο για το κρεβάτι, να σου το πω έτσι. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι είναι άτομο το οποίο άλλα λέει, άλλα εννοεί και το παίζει και σε διπλό ταμπλό. Άρα το άτομο που ψάχνετε. Αν έχεις υποψίες εδώ πέρα για αυτό το άτομο, να ξέρεις ότι είναι αληθινές και κάποια στιγμή μου δείχνει ότι θα προσπαθήσει να απομακρυνθεί από τη ζωή σου. Αν έχει χωρίσει, δεν θέλει να επιστρέψει. Αν είναι κάτι καινούριο, να ξέρεις ότι αν θα σε προσεγγίσει, θα είναι μόνο για το σεξάκι και μετά θα σηκωθεί να φύγει. Άρα θεωρώ ότι εδώ πέρα δεν σε θέλει. Για να δούμε τώρα σε σένα που επέλεξες το τρίτο ρίξιμο. Εδώ μου δείχνει ένα κόλλημα που έχει. Τι κόλλημα είναι αυτό, δεν ξέρω. Να, τώρα μας το βγάλε εδώ πέρα. Αν είσαι κάτι καινούριο, να ξέρεις, έχει φάει ένα κόλλημα και θέλει να... η επιθυμία του είναι καλές εξελίξεις ερωτικές και μου δείχνει και το κομμάτι κάτι καινούριο να ξεκινήσει μεταξύ σας. Αν έχετε προβλήματα, μου δείχνει το κομμάτι ότι θέλει αναζωογόνηση. Προσοχή όμως, γιατί μου βγάζει εδώ πέρα, για να τα βάλουμε έτσι να τα βλέπετε κιόλας, ότι σε μήνυμα νέα και επικοινωνία ερωτική μου δίνει καλές εξελίξεις και μου βγάζει εδώ πέρα το κομμάτι. Λόγια και συζητήσεις όμως και με τρίτο πρόσωπο, μου δίνει και νέα προσπάθεια. Άρα μου δείχνει θέλει και σένα, αλλά είναι και ανοιχτός στη φάση να θέλει και οτιδήποτε άλλο μπορεί να του κάτσει. Κάτσε να τραβήξουμε και από εδώ, έτσι. Για να το πάμε πιο σωστά. Εδώ πέρα μου δείχνει μια αβεβαιότητα της κατάστασης και μου το βγάλε ξανά μήνυμα νέα και επικοινωνία. Και θεωρώ να το βγάλε και εδώ πέρα, έτσι, γι' αυτό ανοίγουμε τις διπλές τράπουλες. Γιατί το βγάλε το ίδιο πράγμα και εδώ. Εντάξει. Για να δω. Με άλλο πρόσωπο. Άρα να ξέρεις το συγκεκριμένο άτομο επικοινωνεί και με άλλο πρόσωπο ή προσπαθεί να επικοινωνήσει και με άλλο πρόσωπο. Άρα υπάρχει μια διπλή επικοινωνία. Εσένα σε θέλει, αλλά θέλει, θεωρώ, και το άλλο πρόσωπο ή ψάχνει να βρει κάτι που να θέλει. Άρα σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος γενικά θέλει. Αλλά εσένα σε θέλει. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, να δώσουμε και εδώ πέρα μια που τα έχουμε έτοιμα. Καιρή για σταμάτημα βλαβερά λόγια και έργα να μην επηρεάζεται ο άλλος από τρίτα πρόσωπα και να μην τον επηρεάζουν ό,τι του λένε οι άλλοι. Και εδώ πέρα καιρή για προστασία από άσχημες αρνητικές ενέργειες. Αυτά φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στο επόμενο ραντεβού. Να είστε όλοι καλά.